Συνάδελφοι συνταξιούχοι, την ώρα που η πανδημία συνεχίσει την δολοφονική της πορεία με τους νεκρούς να έχουν ξεπεράσει τις 17.000, τους διασωλωμένους να αυξάνονται καθημερινά, τα κρούσματα από μέρα σε μέρα να σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και τις κλίνες μεθ να εξαντλούνται πανελλαδικά, η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναμασά το χρεοκοπημένο πλέον ιδεολόγημα της ατομικής ευθύνης και προκλητικά να επέζει το λαό με τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας ότι παίρνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Εμείς συνταξιούχοι παλεύουμε να ανοίξουν τώρα τα δύο νοσοκομεία της πόλης μας που έκλεισαν, το Παναγία και το Λιμωδόν. Να προσληφθούν όλοι οι διαθέσιμοι γιατροί όλων των ειδικοτήτων, όλοι οι νοσηλευτές και υγειονομικοί. Να προσληφθούν όλοι οι γιατροί για άμεση έναρξη ειδικότητας. Να επανέλθουν συνεργασία τους όλοι όσοι τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με τα αναγκαία προληπτικά τεστ και ανάλογα σε χώρους χαμηλού κινδύνου μόλυνσης. Να επιταχθούν οι μεγάλες μονάδες του ιδιωτικού τομέα και τα διαγνωστικά εργαστήρια χωρίς καμιά αποζημίωση των επιχειρηματιών για να αξιοποιηθούν σχεδιασμένα από το κράτος για τη δωρεάν περίθαλψη του λαού. Να ενταχθούν οι αυτοαποσχολούμενοι γιατροί και άλλοι υγειονομικοί σε ενιαίο κρατικό σχέδιο για τη δωρεάν περίθαλψη του λαού. Δώστε λεφτά για την υγεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία. Δώστε λεφτά για την υγεία.